Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πρώτα-πρώτα, δεν έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας στο Δήμο Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Βέβαια, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει και αν όντως η Νέα Δημοκρατία είναι η νέα κυβέρνηση και φέρει αυτές τις αλλαγές που θα ενισχύσουν λίγο, θα βοηθήσουν λίγο μάλλον την κατάσταση σε επίπεδο Δήμων. Γιατί με την απλή αναλογική θα έχουμε μια δυσκολία. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτή την απεσιοδοξία που είναι. Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξος για να είμαι ειλικρινής. Θα είναι πιο δύσκολα, δεν το συζητάω αυτό, αλλά ήρθε η ώρα να έρθει καθένας από αυτούς που συμμετέχουν στα κοινά στο ύψος των περιστάσεων. Mm-hmm. Να το πω έτσι πολύ κομψά. Άρα ουσιαστικά θεωρώ ότι καθένας από τους ανθρώπους που μετέχουν στο Συμβούλιο το καινούριο αγαπάει την πόλη. Επομένως τα προφανή προβλήματα και τα προφανή ζητούμενα σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες της πόλης θα τα επιδιώξουμε από κοινού. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα αξιοποιήσει τις κακές, αν θέλετε, πτυχές του Κλεισθένη για να φέρει σε ομοιρία το Δημοτικό Συμβούλιο για να μην μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις. Αυτό δεν θέλω, το περιμένω. Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι δεν θα κάνει κανείς αντιπολίτευση μόνο για την αντιπολίτευση, παραβλέποντας την ουσία των πραγμάτων. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το ξαναδούμε. Τώρα είμαστε όλοι πιο εκτεθειμένοι, γιατί άλλο να κάνεις αντιπολίτευση για να πεις ότι εγώ διαφώνησα, γνωρίζοντας όμως ότι ο άλλος μπορεί να αποφασίσει και να προχωρήσει τα πράγματα, και άλλο να κάνεις αντιπολίτευση που απλώς θα ναρκοθετεί τη λήψη αποφάσεων και δεν θα μπορεί να προχωράει τίποτα. Mm-hmm. Όλοι θα είμαστε, νομίζω, στα μάτια του κόσμου, ανοιχτοί. Άρα περιμένω και μια σοβαρή στάση από όλους όσοι μετέχουν στο Συμβούλιο. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Αυτό είναι το διατάφτατο δικό μου. Και περιμένω, εννοείται, ότι και η νέα κυβέρνηση θα κάνει κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να υπάρχει αντικίνητρο να κάνει κάποιος τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, τώρα στο θέμα για το οποίο επικοινωνούμε σήμερα, στο θέμα του Πάρκου Γεωργιάδη. Πρώτα-πρώτα, είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος. Θυμάμαι καλά ότι λέγαμε κάτι για άνοιξη. Το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά στο τυπικό είναι 2 χρόνια. Άρα δεν είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε πάντα είναι ότι θέλουμε να αποδώσουμε σε κοινή χρήση το ταχύτερο δυνατό το κομμάτι που οριοθετήσαμε ως εργοτάξιο. Ναι. Για να το κάνουμε αυτό, προϋπόθεση είναι να μπορεί να συνεργαστεί ο εργολάβος για να μην έχουμε απρόοπτα. Mm-hmm. Μέχρι τώρα είχαμε κάποια απρόοπτα που δικαιολογούν μια μικρή επιβράδυνση στο ρυθμό των εργασιών. Δηλαδή, πολλές βροχές του προηγούμενου χειμώνα ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Ένα φρεάτιο επικίνδυνο της ΔΕΙΑΗ που έπρεπε να υποστηλωθεί από την ΔΕΙΑΗ εμβόλυμα, σαν ανεξάρτητο έργο, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, δεν το ξέραμε. Το βρήκαμε μπροστά μας. Mm-hmm. Κάποιες άλλες αλλαγές βελτιωτικές της μελέτης, όπως ένα νέο δίκτυο ομβρίων που θα στραγγίζει καλύτερα τα όμβρια να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή σταγόνα ποτέ, για να είναι καλύτερα για τους περιπατητές, για αυτούς που θα κάνουν τζόκινγκ, για τους ποδηλάτες, ακόμα και όταν βρέχει. Ήταν μια επιθυμητή αλλαγή που την συμφωνήσαμε από τον εργολάβο μας. Την πρότεινε, την κρίναμε ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και την έχουμε δρομολογήσει προς έγκριση. Αυτά όμως. Αυτά ήταν αστάθμητοι παράγοντες που δεν τους είχαμε συνυπολογίσει, δεν τους γνωρίζετε πρώτα-πρώτα από ό,τι κατάλαβα, ώστε να μπορέσετε να τους συνυπολογίσετε. Άρα πήγαν λίγο την εξέλιξη προς τα πίσω. Σωστά. Και οι εκλογές πάντα φέρνουν μία αναταραχή σε όλα τα έργα. Το είδαμε. Το είδα προσωπικά σχεδόν σε όλα τα έργα που ήταν σε εξέλιξη. Όχι πάντα δικαιολογημένες καθυστερήσεις, αλλά πήγαν πίσω. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Αν ένας ανάδοχος έχει πολλά έργα, όλοι προεκλογικά πιέζουν να φανεί μια πρόοδος και αρχίζει ξαφνικά και πέφτει ο ρυθμός συνολικά. Γιατί μοιράζουν τα συνεργεία, μοιράζουν τις υποχρεώσεις με έναν τρόπο που θέλουν να καλύψουν, αν θέλετε, και τα ζητούμενα που τους θέτουν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές. Άρα δεν έχουμε να καταλογίσουμε στον εργολάβο ολιγορία, καθυστέρηση, μη συνεργασία, σωστά? Αυτό είναι δουλειά της δικής μου υπηρεσίας να το κρίνει, κατά πόσο υπάρχει ευθύνη του εργολάβου ή για την καθυστέρηση. Μέχρι τώρα είναι σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, μελιμένα όμως όλα αυτά, περιμένουμε μια πολύ έντονη αύξηση του ρυθμού των εργασιών. Αν δεν έρθει, τότε προφανώς θα συζητήσουμε σε άλλη βάση μετά. Μάλιστα. Την περιμένουμε όμως, γιατί καλοπροαίρετα σκεφτόμαστε. Έργο συγχρηματοδοτούμενο είναι, τα χρήματα είναι εκεί. Το περιμένει όλη η πόλη. Είναι κοινός τόπος ότι είναι το πιο χρηστικό και μεγάλο πάρκο που απολαμβάνουν οι Ηρακλειώτες, άρα δεν βλέπω το λόγο να μην ανταποκριθεί και ο εργολάβος στο να μπορέσουμε να αποδώσουμε πιο γρήγορα
το χώρο αυτόν ξανά σε κοινή χρήση. Mm-hmm. Πάντως, έχουμε τελειώσει για τη μελέτη του αναψυκτηρίου, mm-hmm. που δεν σχετίζεται με το βασικό έργο αυτό, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα συστατικό στοιχείο του πάρκου, ίσως το πιο βασικό. Mm-hmm. Θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες για έγκριση στην αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί θυμίζω ότι λειτουργούσε το αναψυκτήριο για πολλά χρόνια χωρίς να έχει πάρει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μας είπε το προφανές ότι είναι αρχαιολογικός χώρος, το πάρκο είναι κομμάτι της Σταύρου των Ενετικών Τυχών και πρέπει να έχει άποψη για τη μορφή του πάρκου. Mm-hmm. Για οπότε, του αναψυκτηρίου. Ναι, οπότε θα καταθέσετε τη μελέτη στην αρχαιολογία προς έγκριση. Από εκεί και μετά το αναψυκτήριο πώς θα λειτουργήσει, με ποιους κανόνες. Θέλω να πω, θα περιμένουμε να δούμε ένα διαγωνισμό για να το αναλάβει κάποιος ιδιώτης. Υπάρχει σκέψη στη Δημοτική Αρχή να το λειτουργήσει σαν δημοτική επιχείρηση ή υπάρχει δεν έχουμε μπει ακόμα. Υπάρχει αυτή η σκέψη, αλλά ένα-ένα τα λύνουμε τα θέματα. Mm-hmm. Το πρώτο που μας επήγει είναι να βγει η άδεια, να έχουμε τη συνένεση αρχαιολογίας για το είδος του αναψυκτήριου. Τη μορφή του την έχουμε καθορίσει, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αναψυκτήριο, έτσι όπως φαίνεται στα σχέδια. Mm-hmm. Όχι μακριά σε σχέση με αυτό που ξέρουμε. Αυτό το κτίριο κρατάμε, το εξυγχρονίζουμε και κάνουμε μία διευθέτηση για να μην είναι ανεξέλεγκτη η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Γιατί δεν θέλουμε όλο το πάρκο να είναι μια απέραντη καφετέρια. Θέλουμε να έχουμε μια μεγάλη καφετέρια, mm-hmm. να καλύπτει τις ανάγκες όσων θέλουν να πιούν ένα καφέ εκεί. Mm-hmm. Αλλά να μην υπάρχει αυτό που υπήρχε στο παρελθόν. Όλοι οι διάδρομοι να είναι με απλωμένες καρέκλες, ανεξέλεγκτα. Άρα, μια μεγάλη καφετέρια, μικρότερη όμως από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Λιγότερα τραπεζοκαθίσματα. Σε ό,τι αφορά στα τετραγωνικά του αναψυκτηρίου, ως κτίσμα, θα είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Με πιο σύγχρονους χώρους υγιεινής και καλύτερες συνθήκες υγιεινής στην παρασκευή των προϊόντων. Mm-hmm. Οπότε το κτίριο αυτό όπως ήταν, από εκεί και πέρα θα υπάρχει περιορισμός και θα υπάρχει και αυστηρότητα ως προς τα τραπεζοκαθίσματα. Συνήθως οριοθετούμε όπως και στις mm-hmm. καφετέρειες του κέντρου ένα χώρο συγκεκριμένο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Mm-hmm. Θα υπάρχει ένας μεγάλος χώρος που θα καλύπτει τις ανάγκες τις φυσιολογικές για τη συγκεκριμένη χρήση. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που δεν είναι επιθυμητό είναι να απλώνεται ανεξέλεγκτα και να καταλήγει να είναι το μισό πάρκο κομμάτι του αναψυκτηρίου. Προκειμένου να είναι και κοινόχρηστος χώρος, δηλαδή πραγματικά κοινόχρηστος, να μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει μέσα στο πάρκο. Αν τύχει τώρα και δεν έχει διαθέσιμη καρέκλα, να το πω έτσι, ένα ολόκληρο πάρκο θα υπάρχει με πάρα πολλά παγκάκια, να μπορεί να πάρει τον καφέ σου και να περιηγηθεί στο πάρκο. Mm-hmm. Να μην το κάνουμε. Όπως πριν ξαναλέω, υπήρχε μια κατάχρηση κατά τη γνώμη μου, ήμουν αυτό της μάρτυρας πολλές φορές, που απλωνόντουσαν σε όλους τους διαδρόμους σχεδόν τα τραπεζοκαθίσματα. Mm-hmm. Δεν ήταν λογικό. Ωραίο μεν, αλλά εξυπηρετικό ίσως. Η κύρια χρήση του πάρκου είναι πάρκο. Να μπορεί να το χαίρονται όλοι. Mm-hmm. Όχι καφετέρια. Τώρα. Είναι ένα μεγάλο πάρκο με μια καφετέρια που θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και θα έχει ικανό αριθμό τραπεζοκαθισμάτων. Mm-hmm. Δεν είναι μια καφετέρια με ένα συμπαρομαρτούν πάρκο. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα τους χώρους του πάρκου, για αυτό το καλοκαίρι να το ξεχάσουμε, επειδή είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ίσως ένα μέρος, ένα τμήμα του ανοίξει να είναι προσβάσιμο, αυτή η προοπτική έχει απομακρυνθεί. Δεν μπορούμε να το πετυχαίνουμε, τελειώνει και ο Ιούνιος, Ιούλιος-Αύγουστος είναι σχεδόν αδύνατον. Αυτό που βάζουμε σαν στόχο μαζί με τον εργολάβο είναι να γίνουν οι φυτεύσεις το Σεπτέμβριο mm-hmm. και να ξεκινήσουμε αφού διαμορφωθούν τα κράσπεδα, μπουν τα υλικά, να σκεφτόμαστε ποιο κομμάτι μπορούμε να αποδώσουμε ξανά ελεύθερο. Οπότε, πρώτος στόχος θα είναι το αναψυκτήριο μαζί με την πλατεία αυτή τη μεγάλη mm-hmm. για να λειτουργήσει με το ανοιχτό κομμάτι του πάρκου. Mm-hmm. Και δεύτερος στόχος είναι μετά να επεκταθούμε προς το κλειστό κομμάτι που είναι Χαρλάου Τρικούπη και στη Δημοκρατία. Γιατί εκεί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επαφαίνει ζημιά το έργο, οι φυτεύσεις, γιατί αλλιώς θα είναι ένας φαύλος κύκλος που θα μας πηγαίνει πιο πίσω σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών. Mm-hmm. Άρα θα απελευθερώνεται, θα ανοίγει τμήμα-τμήμα το πάρκο, δεν θα περιμένουμε δηλαδή ολοκλήρωση του έργου και παράδοση στο σύνολό του. Ξαναλέω, όλα αυτά επιδέχονται συζήτησης με τον ανάδοχο. Την ευθύνη του εργοταξίου την έχει εκείνος. Mm-hmm. Θα είναι επιθυμητό, να το πω έτσι. Αλλά έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις για να μπορεί να συμβεί. Δεν αποφασίζει ο Δήμος μόνος του στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Γιατί πρέπει και το έργο να μπορεί να εκτελεστεί στα χρονοδιαγράμματα τα εγκεκριμένα και να υπάρχει και ασφαλής διέλευση από τους χρήστες του πάρκου από παντού. Mm-hmm. Άρα, το θέμα της ασφάλειας είναι πρώτιστο, βέβαια δεν το συζητάμε. Εδώ πρώτα λέμε το αναψυκτήριο που δεν σχετίζεται και με το έργο να μπορεί να διαμορφωθεί το συντομότερο. Mm-hmm. Η πλατεία που συνοδεύει
το αναψυκτήριο για να μπορούν να μπουν και τα τραπεζοκαθίσματα και ό,τι άλλες κατασκευές αποφασίσουμε. Και μετά όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε αυτό το κομμάτι με το αναψυκτήριο και την πλατεία που μας είπατε, ο στόχος είναι, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να είναι το πρώτο τμήμα που θα παραδοθεί προς χρήση, που θα ανοίξει από το Σεπτέμβρη και μετά, δηλαδή από το φθινόπωρο. Μέσα στο φθινόπωρο. Mm-hmm. Δεν το οριοθετώ συγκεκριμένα, αν δεν δω τον ρυθμό των εργασιών. Τώρα, αυτό προϋποθέτει. Τώρα, λίγες μέρες μετά τις εκλογές, ναι, βλέπουμε όλα τα μεγάλα έργα, mm-hmm, πώς εξελίσσονται. Και πρέπει να μας πείσουν και οι εργολάβοι ότι σε ό,τι συμφωνούμε θα είναι συνεπείς. Ότι θα μπορούν να ανταποκριθούν. Το λέω τώρα αυτό, το επαναλαμβάνω, γιατί σκέφτομαι ότι εφόσον περιμένουμε την έγκριση από την αρχαιολογία και με δεδομένο ότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι πάντα πολύ, πολύ γρήγορες, σκέφτομαι αν όντως θα μας φτάσει αυτό το διάστημα που απομένει, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, για να έχουμε την έγκριση, να βγει η άδεια, ενδεχομένως να χρειαστεί και μια προετοιμασία, έτσι, είτε λειτουργήσει ως δημοτική δίκιο, επιχείρηση, δίκιο, είτε διαγωνισμός. Θέλω να πω μήπως είναι έτσι και πολύ αισιόδοξο το πλάνο για Σεπτέμβρη. Να μην καλλιεργούμε πάλι ελπίδες. Εγώ μιλάω για φθινόπωρο, δεν είπα για Σεπτέμβρη, mm-hmm, ακριβώς για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Βάζουμε ένα στόχο και προσπαθούμε να τον πετύχουμε. Δεν είναι ένα μαγικό ραβδί πίσω από τις διαδικασίες του δημοσίου. Ίσα-ίσα που ξέρουμε ότι de facto είναι αργές. Mm-hmm. Μάλιστα. Πρέπει να συνοηθείς με φορείς άλλους. Ό,τι κάνεις και αποφασίζεις πρέπει να προκύπτει από συλλογικά όργανα που έχουν μια γραφειοκρατία Α. Άρα, ναι, μεν, αλλά. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε, αλλά. Ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε διαδικασίες ξεχωριστές στο Δήμο Ηρακλείου σε σχέση με αυτές που συμβαίνουν σε όλο το δημόσιο, σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα έτσι λίγο και μια εικόνα για το τι γίνεται με το Καπετανάκιο, επειδή και εκεί έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιμέναμε ότι θα επισπευστεί. Στην πορεία είδαμε ότι άλλαξαν τα δεδομένα. Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα? Για το Καπετανάκιο είμαι απόλυτα σίγουρος ότι 15 Σεπτέμβρη τα παιδιά θα κάνουν μάθημα στο νέο κτίριο, mm-hmm, που είναι και το ζητούμενο, το λύκειο του Καπετανάκιου από τη νέα σχολική χρονιά να στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο, μια ανακαινισμένη μορφή του ιστορικού Καπετανάκιου, mm-hmm, και να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες ό,τι αφορά στο κτίριο αυτό. Όλες θα είναι καθόλου έτοιμο, δηλαδή, το σχολείο? Πρέπει να είναι καθόλου έτοιμο. Αυτή την εντολή έχουμε δώσει και στον εργολάβο και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος φόβος ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Ελάχιστες εργασίες μένουν, δηλαδή θερμοπρόσωψη, το εξωτερικό κλιμακοστάσιο, το μεταλλικό μαζί με το ασανσέρ. Είναι, νομίζω, ένας ρεαλιστικός στόχος. Mm-hmm. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο αύριος χώρος θα είναι σε επεξεργασία ακόμα. Mm-hmm. Θα εκκρεμούν κάποιες εργασίες. Θα ξεκινήσει ήδη από αυτές τις μέρες η αποξήλωση των λιωμένων αιθουσών και η διαμόρφωσή του, αλλά επειδή είναι το διάστημα μικρό μέχρι το Σεπτέμβριο, ίσως να χρειαστεί να γίνονται εργασίες και κάποιους μήνες μετά. Mm-hmm. Πάντως, φιλοδοξεί την καινούργια σχολική χρονιά να αρχίσει στο νέο σχολείο, έτοιμο, ναι, ναι, με τις αίθουσες όλα πανέτοιμα. Μα δεν θα υπάρχουν λιωμένες αίθουσες. Άρα βάζουμε, αν θέλετε, την πίεση από μόνοι μας στη διαδικασία, ξυλώνοντας τις αίθουσες. Mm-hmm. Υποχρεωτικά πρέπει μαθητές να μπουν στο καινούριο κτίριο. Μάλιστα. Επομένως, τα νέα καλά, τουλάχιστον για τους μαθητές του Καπετανάκιου. Για τους φίλους του Πάρκου Γεωργιάδη, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ακόμη. Πάμε δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι, για να ανοίξει, να έχει ανοίξει έστω και ένα τμήμα του. Και βλέπουμε. Το επόμενο καλοκαίρι, όχι, είναι μεγάλη πρόβλεψη. Μακρινή. Νωρίτερα θα είναι, αλλά το πόσο νωρίτερα θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να φανεί η πρόοδος των εργασιών, να σχηματοποιηθεί η τελική μορφή του πάρκου. Να τελειώσουν τα κράσπεδα, να πέσουν τα νέα υλικά, να ξεκινήσουν οι φυτεύσεις, να πάρουμε την άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για το αναψυκτήριο και μετά θα έχουμε όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι για να κάνουμε μια πιο ασφαλή πρόληψη. Το deadline, η λήξη του χρονοδιαγράμματος, πότε τοποθετείτε? Η λήξη του χρονοδιαγράμματος, αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσαμε πριν από 8-9 μήνες το έργο και είναι συνολική διάρκεια 2 έτη. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ακόμα 1,5 χρόνο περίπου, έτσι. Έχουμε ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσει και το άλλο μισό του πάρκου. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε, το έχουμε δουλέψει επίτηδες σε 2 τμήματα. Τμήματικά, ναι. Και τώρα που συζητάμε, γίνεται η αγορά των βιολογικών κανονικά. Μπορεί να περπατήσει κάποιος, μπορεί να πάει να χαρεί ένα μέρος του πάρκου. Mm-hmm. Αλλά το ζωτική σημασία κομμάτι του πάρκου που περιλάμβανε την παιδική χαρά και το αναψυκτήριο είναι κλειστό και γι' αυτό μας κακοφαίνεται. Μάλιστα.
Επομένως, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Ελπίζω το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει, να δικαιώσει και εμάς σαν πολίτες που δείχνουμε την υπομονή, να δικαιώσει και εσάς, βέβαια, σαν δημοτική αρχή που υπερασπίζεστε όλο αυτό που, το οποίο έχετε ξεκινήσει και το οποίο τρέχετε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη, για την επικοινωνία μας σήμερα. Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.